Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο της σειράς «Σε γνωρίζω από την κόψη». Και θα δούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, μαζί με τον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ταξίαρχος στην Αποστρατεία, στρατιωτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Θεοδωρακίδη. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε σε αυτή τη νέα τηλεοπτική περίοδο. Είσαστε λιγομίλητος, θα έλεγα, αυτή την περίοδο. Λοιπόν, γίνονται πολλές αναλύσεις ισοταμία κουόντων, οπότε ναι. Τέλος πάντων επιφυλάσσομαι, διότι θα έχουμε αρκετές εξελίξεις και τότε ίσως μπορώ να πω περισσότερα. Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως ότι τις τελευταίες μέρες μετατοπίζεται το διεθνές ενδιαφέρον από τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ δεν έχει μειωθεί καθόλου η ένταση των επιχειρήσεων και οι απώλειες οι οποίες υφίσταται και η Ουκρανία, προφανώς και η Ρωσία όμως, είναι μεγάλες σε ανθρώπινες ζωές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Το ίδιο μετατοπίζεται και το ενδιαφέρον της Τουρκίας, η οποία τις τελευταίες μέρες ασχολείται περισσότερο με την εξαγγελθήσα αλλά μη πραγματοποιηθήσα χερσαία επίθεση εναντίον των Κούρδων στη Συρία και στο Ιράκ, παρά στο μέτωπο της Ουκρανίας στη μεταφορά των τροφίμων και σε άλλες εξελίξεις που είχε προσανατολιστεί το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, Αντίστοιχα βλέπουμε και για να το ολοκληρώσω την εικόνα, μια μετατόπιση και του ελληνικού ενδιαφέροντος στην έρευνα υδρογονανθράκων νότιο-δυτικός της Κρήτης. Επομένως, το μέτωπο της Λιβύης έρχεται στην επιφάνεια, έρχεται στην πρώτη γραμμή. Ήθελα να σχολιάσω, αν μου επιτρέπετε, η Κριμαία είναι για τη ρωσική αντίληψη ότι είναι Κρήτη για την Ελλάδα. Αυτό είπατε για Κρήτη. Υπ' αυτή την έννοια, εάν στο μέτωπο, όπως έχει διαμορφωθεί, υπάρξει απώλεια της ρωσικής ισχύως, τότε θα πέσει και η Κριμαία. Άρα είναι θέμα αυθυπαρξίας της Ρωσίας, η συνέχιση των επιχειρήσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση τώρα το χειμώνα είναι στατικές. Έγιναν κάποιες επιχειρησιακές κινήσεις αναδίπλωσης, αλλά το μέτωπο αυτό δυστυχώς θα κρατήσει καλά και θα κρατήσει καλά διότι ενισχύεται και από τη Δύση η Ουκρανία. Μόνο για αδιαρματικούς πυράβλους έχουν ξοδέψει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Αντιλαμβάνεστε τα μεγέθη που διακυβεύονται σε οπτικά συστήματα. Επίσης, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος εξελίσσεται όχι τώρα με τον πόλεμο αυτό, αλλά είχε αρχίσει, όπως καλά γνωρίζετε και όπως τα λέγαμε, με την ατοϊκή άσκηση Defend Europe 2000 εν μέσω κορονοϊού, όταν είχαν έρθει 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια συνέχεια άσχετα το πώς εξελίσσονται επιχειρησιακά οι καταστάσεις με καταλήψεις και ανακαταλήψεις εδαφών κατά μήκος της γραμμής που έχει διαμορφωθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το πρόβλημα είναι πολιτικά πλέον πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και η εξισορρόπηση η οποία γίνεται στο ανατολικό μέτωπο με την Κίνα και την Κορέα, που είναι πάντοτε μια τριαλίδα ενός μπράντεφερ Ιαπωνίας-Κίνας, δηλαδή Ηνωμένων Πολιτείων Δύσης, διότι όταν λέμε Δύση από την ευρεία έννοια εννοούμε τον αμερικανικό παράγοντα, ο οποίος θέλει να έχει την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων και την επιβολή μιας καινούργιας τάξης και μιας ηγεμονίας στον αιώνα που διανύουμε. Πάντως, οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας φαίνεται να πλήττουν τουλάχιστον το ίδιο την Ευρώπη.
Πολλοί λένε περισσότερο την Ευρώπη παρά τη Ρωσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι και η Ευρώπη πληρώνει κάποιο τίμημα. Άρα δηλαδή όχι, δεν είναι διατηρήσιμες. Εκεί θέλω να το πάω. Διατηρήσιμες δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη με τις αρχικές κυρώσεις, όπως είχα πει, πυροβόλησε τα πόδια της. Μετά αυτό άρχισε να ξεδιπλώνεται. Αλλά εθελοτυφλούμε. Υπάρχει και μία προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών χειραγώγησης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τέτοιο επίπεδο ώστε η αμερικανική κυριαρχία να είναι αδιαφυσβήτητη και οι βάσεις που ετέθησαν με την απόβαση στην Ορμανδία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη να συνεχιστεί. Εξού και η ενίσχυση της Πολωνίας, κύριε Κοκορίκο, η οποία είναι σημαντική, και η ενίσχυση από την άλλη πλευρά της Τουρκίας, την οποία χαϊδεύουν, κάνει ό,τι θέλει για να δημιουργήσει ένα μύθο του επιτηρητή της περιοχής, διότι έχει το μεγάλο εργαλείο, προσπαθεί να δημιουργήσει άξονες και της τουρκικής γλώσσας προς τις πρώην σοβιετικές τουρκόφωνες δημοκρατίες μέχρι τους Ιουγούρους στην Κίνα, και απ' την άλλη να παίξει ένα ρόλο στη Μέση Ανατολή που δεν το καταφέρνει. Όμως οι μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας έχουν διάβλους και με τη Χαμάς και στο Λίβανο είχαν ενοχοποιηθεί εκεί την έκρηξη κατά τη στοιχεία και στην Κύπρο. Τα λέω αυτά έτσι ώστε οι τηλεθεατές μας να δημιουργήσουν μια σφαιρική εικόνα για το πώς η Τουρκία θέλει να εμπεδώσει ένα ρόλο γενικά το ποτηρητή των μεγάλων δυνάμεων και πώς ενισχύεται όταν ακούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της ίδιας συμμαχίας, βρείτε τα, αλλά από την Γερουσία να λένε ότι δεν θα δώσουμε τα F-16. Είναι μια σχηνοβασία πολιτική στην οποία η Ελλάδα πρέπει να είναι άκρως προσεκτική και να έχει μια σωστή και υπερήφανη εξωτερική πολιτική για να διεκδικήσει αυτό που είναι, διότι είναι στροφέας η περιοχή μας, το Αιγαίο είναι υπομόχλιο σε αυτές τις διεθνείς εξισορροπήσεις που αρχίζουν από τη Βαλτική, περνάνε μέσω από τη Μαύρη Θάλασσα και καταλήγουν στον Περσικό κόλπο, κύριε Κοκορίκο. Πάντως θα πρέπει και η Αθήνα, η κυβέρνηση της Ελλάδας, να εκτιμήσει καταρχήν το γεγονός ότι το ελληνοαμερικανικό λόμπι δημιουργεί σχεδόν εκ του μηδενός γεωπολιτική ισχύ και πίεση προς την Τουρκία, ενώ στο παρελθόν αυτές οι σχέσεις ήταν υπονομευμένες. Δηλαδή όταν το ελληνοαμερικανικό λόμπι είχε συμφωνήσει σχεδόν με τον Κλίντον να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων, βρέθηκε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη Πατρός, η οποία τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια των Ελληνοαμερικανών σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Κρίς Σπύρου, που ήταν επικεφαλής των προσπαθειών τότε. Μην γίνει το ίδιο και τώρα. Δηλαδή προσπαθούν οι Ελληνοαμερικανοί να μην πάνε προηγμένα F-16 στην Τουρκία και βρεθεί κάποια στιγμή η Ελλάδα να λέει «Μα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά πάνε». Ήδη κάποιες δηλώσεις ενός πολιτικού, να μην τον ονομάσουμε, δημιούργησαν ένα πνεύμα ας αποσυρθεί η Τουρκία και θα αποσύρουμε και εμείς από τα νησιά, κάτι τέτοιο είπε ο κ. Λοβέρδος. Δεν έχει σημασία τι θα πει να μην τον ονομάσουμε αφού το έθεσε στην Ευρώπη. Ναι, αφού είναι δημόσιες δηλώσεις. Έτσι. Ναι, κατά καιρούς υπάρχουν τέτοιες ανεξήγητες εντός εισαγωγικών δηλώσεις. Το λέω για να μην υπονομεύσουμε εμείς οι ίδιοι το ελληνικό μέτωπο. Δηλαδή και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι με το Καστελόριζο δεν είμαστε και τόσο φανατικοί, με τη Λέρο είμαστε πιο φανατικοί. Δεν έχουν θέση αυτές οι δηλώσεις. Οι πολιτικοί μας δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και δεν τους έχει γίνει σαφές πώς είναι οι ισορροπίες οι γεωστρατηγικές σε ευρύτερο επίπεδο και τι αξία έχει η Ελλάδα, το Καστελόριζο που προαναφέραμε, διότι δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάνουν αυτές τις δηλώσεις πολιτικών ελιγμών τη στιγμή κατά την οποία είναι τόσο σημαντική η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, όσο το 1940 μπορούμε να πούμε ήταν για τη Μεγάλη Βρετανία.
και βλέπουμε το μεν κύριο Πρωθυπουργό, επειδή δεν πέταξε το ελικόπτερο, να μην πηγαίνει να επισκεφθεί τουλάχιστον από τη φόρο τιμής στους 8.000 ακόμα άταφους νεκρούς του 40, επειδή προαναφέρθηκα στους 40, και τον κύριο Δένδια ψυχολόγητα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο πρωτόκολλο πήγε και δεν ήθελε να συναντήσει την ομόλογό του. Και καλά έκανε που δεν τη συνείδησε εντωμεταξύ, τη στιγμή κατά την οποία στην Ανατολική Λιβύη, στο στρατάρχη Χαφτάρ, έχει αποκοπεί κάθε επαφή και κάθε δυνατότητα αναθέρμανσης σχέσεων. Και δεν λέω τότε που ζητούσαν βοήθεια και δεν τη δώσαμε, αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα προξενείο υποτυπωδός και κατά δυστυχία ο Ιταλός πρόξενος, γιατί υπάρχουν Ιταλικά συμφέροντα, ξέρετε ότι η Λιβύη υπήρξε αποικία της Ιταλίας, ξέρετε τη διαμάχη που γίνεται μεταξύ Γάλλων και Ιταλών για τα ενεργειακά πεδία στη Λιβύη και πώς έχει εμφυλοχωρήσει η Τουρκία, και αποσπασματικά κάνουμε μια συμφωνία με την Αίγυπτο χωρίς να έχουμε δέσει τις σχέσεις μας με την Ανατολική Λιβύη, διότι όλο εκλογές αναβάλλονται και δεν ξέρουμε πού και αν θα καταλήξει σε μια διχοτόμηση-τριχοτόμηση στη Λιβύη. Άρα ο σχεδιασμός, κύριε Κοκορίκο, αυτός, το μόνο που μου δίνει εμένα είναι χαοτικός. Ότι είναι πρόχειρος. Ή δεν υπάρχει ή είναι χαοτικός. Και μάλιστα να πω ένα χαρακτηριστικό. Πρόσφατα έφτασε σε ελληνικό λιμάνι ως αποτέλεσμα της επιχείρησης Ειρήνη ένα πλοίο με Ολλανδική σημαία που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα για τον Χαφτάρ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δηλαδή, αντί να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις του Χαφτάρ έναντι ανταλλαγμάτων προφανώς, έτσι, εμφανιζόμαστε να κατάσχουμε το μόνο που έχουμε κατασχέσει, δηλαδή, είναι αυτό, το φορτίο. Ποιος έκανε ενώ της Τουρκίας τα φορτία περνάνε όλα ελεύθερα. Τα τουρκικά φορτία, ποιος έκανε κατάσχεση. Αφενός αφετέρου, δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει ούτε ένα σύνδεσμο στην Ελλάδα φιλίας, ούτε κάποιες προϋποθέσεις ανταλλαγής δρομολογίων από τον Πειραιά. Όλα γίνονται από την Κωνσταντινούπολη. Όλη η τροφοδοσία στη Λιβύη γίνεται από την Τουρκία. Θέλω να πω, σε δεύτερο επίπεδο, όχι σε στρατιωτικές σχέσεις σε εμπορικές. Ή εξωτερική πολιτική, αλλά σε εμπορικές οικονομικές σχέσεις, ώστε να έρθουμε σε επαφή. Πρόσφατα μιλούσαμε, επειδή έχω κάποιες σχέσεις με άτομο από τη Λιβύη, το οποίο μου λέει πόσο θα αντέξουμε να περιμένουμε τη χείρα βοηθείας από την Ελλάδα. Θα υποκύψουμε, διότι και στην Αίγυπτο έχουν αρχίσει αυτές οι φωνές να λέει να τα βρούμε με την Τουρκία για οικονομικούς λόγους. Θα υποκύψουμε στην Τουρκία όσο και αν δεν το θέλουμε, διότι είναι φυσική τους εχθρή. Η Λιβύη ήταν κατεκτημένη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως ο αραβικός κόσμος. Και βλέπουμε και εγώ Κοκορίκο, ελληνικούς πάτριοτ κατ' εντολή των συμμάχων να φυλάνε τα διελιστήρια της Σαουδικής Αραβίας και η Σαουδική Αραβία να δίνει πακτολόγες εκατομμυρίων στον κύριο Ερντογάν για να του διασώσει την οικονομία, να πάει σε εκλογές. Και ο κύριος Ερντογάν με μια εμπριστική ρητορική να προσπαθήσει να δημιουργήσει αντελληνικό κλίμα μέσα στην Τουρκία για να διασπάσει την αντιπολίτευσή του, να πάρει τους εθνικιστές με το μέρος του, μήπως σωθεί τη στιγμή κατά την οποία 20% των Τούρκων ψηφοφόρων είναι Κούρδοι. Ναι, πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει ένα ελληνικό σχέδιο και γι' αυτό το λόγο εμφανίζουμε αυτή την εικόνα χάους. Ή από τη μία πλευρά να κάνουμε έρευνες υδρογονανθράκων κόντρα στις δηλώσεις μελών της κυβέρνησης ότι εμείς δεν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες και να σκάψουμε το Αιγαίο. Δηλαδή αυτή η εικόνα, ένα τουρλουμπούκι, εμφανίζεται επειδή δεν έχουμε σχέδιο. Εμφανιζόμαστε τη μία μέρα τον Ιανουάριο να είμαστε υπέρ της Κίνας και να γίνουμε στρατηγικοί εταίροι της Κίνας και την άλλη μέρα τους αποκόπτουμε, απαγορεύουμε να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για το 5G. Δηλαδή, αψυχολόγητα πράγματα ή δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας ιρμός, ένας μπούσουλας σε αυτή την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει πολύπλοκος σχεδιασμός, τον οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε και δεν τον ευαγγελίζεται η κυβέρνηση με κανέναν, ή
είμαστε της κοινων ρήμας υπηθόμενοι, δηλαδή τον συμμάχο μας αναλόγως συμφερόντων. Αλλά τουλάχιστον να γνωρίζει ο καθής, διότι οι οικονομικές συνέπειες που υφίσταται είναι οικονομικός ο πόλεμος και ο κάθε πόλεμος είναι οικονομικός και καταλήγει σε αιματηρές μάχες, είναι αμήλικτος και δυσβάστακτος για την ελληνική κοινωνία, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για το κόστος της ενέργειας και τέλος πάντων για το πώς εξασκείται και η εξουσία. Και ο κόσμος μεν λέει μπορώ να υποφέρω ένα ενεργειακό κόστος ζώντας σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Ακριβώς. Αλλά βλέπουμε ότι και η κοινωνία δεν είναι ευνομούμενη. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Να σχολιάσω. Πώς να αντέξεις το κόστος της ενέργειας όταν βλέπεις ότι οι 4-5 φίλοι της κυβέρνησης έχουν θησαυρίσει. Δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα εθνική ενότητα. Ούτε χτίζεται έτσι η εθνική ενότητα. Και κυρίως, και δεν είναι μόνο στην Αθήνα αυτό το πράγμα. Και στη Λευκωσία βλέπω, μαζευτήκαν οι τρεις σημαντικότεροι υποψήφοι, που θα έλεγε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι είναι και οι τρεις φίλοι του, και είπανε ότι ο σκοπός μας είναι να επιλύσουμε επιτέλους το Κυπριακό. Τη στιγμή που ο Ερντογάν δηλαδή κάνει αυτές τις δηλώσεις, που έχει προδιαγράψει ποια είναι η δική του επίλυση του Κυπριακού, τα δύο κράτη ξεχωριστά και ο έλεγχος στην Κυπριακή Δημοκρατία, εμφανίζονται εν ώψη των εκλογών να λένε εμείς είμαστε υπέρ της λύσης. Ξανά από την αρχή. Να ξεπλύνουν την Τουρκία. Άρα κύριε Κοκορίκο, για να απαντήσω στο αρχικό σας ερώτημα, ό,τι και να σχολιάζουμε, όποια ανάλυση και να κάνουμε, είναι ισοταμιακότερο, διότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος κάθε άλλο είναι παρά φιλελληνικός και υποστηρικτικός του ελληνικού έθνους κράτους. Από τις ομοσπονδίες που θέλουν τη μακεδονική γλώσσα και τον πλουραλισμό, να το αντιληφθώ μέχρι ενός ορισμένου σημείου, χωρίς να έχουμε, κύριε Κοκορίκο, φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας στο μοναστήρι, και το λέω στο επίπεδο αμοιβαιότητας τέλος πάντων. Ναι, ακόμα και αυτό δηλαδή δεν υπάρχει. Τους επιτρέπουμε στον εθνικισμό των Σκοπιανών να θριαμβεύει. Όχι σε δημοκράτες Σκοπιανούς, όχι σε φιλιρηνικούς ανθρώπους, αλλά στους ακραίους εθνικιστές. Όποιοι και να είναι, κατά τη στοιχεία εμείς θα θεωρηθούμε εθνικιστές άμα ζητήσουμε φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας για τη μειονότητα που αρνηθήκαμε στα Σκόπια και η οποία έχει βουλγαρικά διαβατήρια αυτή τη στιγμή. Πόσα διαβατήρια ελληνικά δώσαμε σε Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο κράτος των Σκοπίων στη Βόρεια Ήπειρο. Εδώ δεν είχε καλό καιρό για να πάει στη Βόρεια Ήπειρο ο Πρωθυπουργός. Τι λέγαμε τώρα. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, το χρυσάφι που είναι η γεωστρατηγική μας θέση μαζί με μια σφυριλατημένη αμυντική ισχύ της οποίας παράγοντες είναι πολλοί και δεν είναι μόνο αν έχουμε 16-22 ραφάλ ή μια μπελγαρά την οποία να δω πώς θα στελεχώσουμε, διότι οι προκηρύξεις για το πολεμικό ναυτικό θέλουν ακόμα αρμενιστές και δεν έχουμε πάρει, δεν είδα προκηρύξεις για τεχνικούς ηλεκτρονικούς οι οποίοι να συνεκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή στο χτίσιμο της πειραματικής μπελγαράς. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το ναυτικό είναι επαγγελματικό, ας το πω έτσι. Είναι πολύ λίγοι οι κληρωτοί που υπηρετούν στο ναυτικό. Όλο το ναυτικό είναι επαγγελματικό, γιατί απαιτεί ειδικότητες, απαιτεί εκπαίδευση, συνεχή. Λοιπόν, είναι 16.000 άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή ούτε η μισή από τους αστυνομικούς, για παράδειγμα, ή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 16.000 άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες. Μάλλον 14 είναι επαγγελματίες, οι 2.000 είναι οι κληρωτοί. Και χωρίς καμία συνδικαλιστική διάθεση, διότι οι παρετήσεις πάνε βροχή και στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία. Παίρνουμε μέσα μεν, διατυμπανίζουμε τις αγορές οι οποίες γίνονται και εντάχει και με ποια κριτήρια, τέλος πάντων κατεπήγοντα κριτήρια όπως κάποτε ξανάγιναν με κατεπήγοντα κριτήρια, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό δεν δίνουμε καμία σημασία. Είναι οδυνηρό να εκλυπαρούν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για 200 ευρώ και
και να δίνεις στους λιμενικούς και να μην δίνεις στους στρατιωτικούς. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια τα οικονομικά, τη στιγμή κατά την οποία είναι δισεκατομμύρια τα έξοδα για να πάρουμε εξοπλισμούς. Καταλαβαίνετε, από τη μία χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε το γεφύρι της Σάρτας. Άρα εδώ χρειάζεται ένα σχεδιασμός, όπως είπαμε, τον οποίο δυστυχώς δεν έχω δει. Αν εσείς τον έχετε δει, ευχαρίστως. Εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή και μια εκπομπή που έχουμε, την έχουμε αφιερώσει σε αυτή την έλλειψη. Για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι είναι πολύ απλό από τη μία, αλλά δεν γίνεται σκοπίμως από την άλλη. Και μια και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση έτσι για σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, σε στρατηγικό επίπεδο, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, όσο και εγώ το σκάβω, τόσο βρίσκω καινούργια πράγματα. Από τη μία λέμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Κύπρο και κάθε φορά που έχουμε μια δημόσια εκδήλωση λέμε διάφορες ρητορίες, τις οποίες δεν υποστηρίζουμε στην πράξη. Η Κύπρος είναι νησί, από ό,τι ξέρω. Και στην ιστορία δεν υπήρξε ποτέ κανένα νησί που να αμύνθηκε επιτυχώς χωρίς ναυτικό. Βέβαια, οι Τούρκοι βρίσκονται επί της Κύπρου. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλει να ανοίξει πόλεμο χερσαίο η Κύπρος με την Τουρκία. Δηλαδή και η Αθήνα που ήταν μεγάλη δύναμη στην αρχαία εποχή, με τη Σπάρτη, δεν ήθελε να ανοίξει χερσαίο πόλεμο. Χρησιμοποίησε το ναυτικό της. Εγώ, Κορίκο, ψάξτε τις νατοϊκές αποφάσεις οι οποίες λένε για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η δημοκρατία της Κύπρου και η δημοκρατία της Μάλτας θα διατηρούν ένα στρατό για αυτασφάλεια και θα στερούνται ναυτικού και αεροπορίας. Προχθές σε βίντεο ψυχολογικό εις απάντηση της ελληνικής ασκήσεως, ο Τούρκος πιλότος πέταξε πάνω από το πενταδάκτυλο. Πόσα αεριοθούμενα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία? Κανένα. Τι μπορεί να κάνει, ρωτώ. Τι να κάνει. Κανονικά θα έπρεπε να έχει S300 όμως. Πόσα αντιτορπιλικά έχει η Κυπριακή Δημοκρατία? Καλά αντιτορπιλικά. Ας είχε και μια ακτεωρό της προκοπής των 100 μέτρων. Άρα, κατά δυστυχία τα ίδια. Πάντως νησί χωρίς ναυτικό δεν υπάρχει. Άρα έντυνη μέτρο η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να διευθύνεται από το τουρκικό ναυτικό, το οποίο θα κοντράρει λίγο το γαλλικό ναυτικό και θα έρχονται εξισορροπιστές το αμερικανικό ναυτικό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 5 αεροπλανοφόρα στην Ανατολική Μεσόγειο και μεγάλες μοίρες του νατοϊκού, διότι έτσι πρέπει να το βλέπουμε και έτσι βλέπουν οι νατοϊκοί, ενιαίο πεδίο το Αιγαίο, γι' αυτό λένε και βρίτετα, αναζητώντας ρωσικά υποβρύχια. Ακριβώς. Για τη βάση στη Συρία που έχουν οι Ρώσοι. Και εκεί βλέπουμε την Τουρκία να βομβαρδίζει χωρίς να τη λέει κάποιος το παραμικρό. Κατά τα άλλα μας φαίνε άλλοι που κάνουν εισβολές. Αντιλαμβάνεστε ότι και πάντως για όλα τα προβλήματα εξήγησης των γεωστρατηγικών στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, διότι η Βρετανία, η οποία εμφυλοχωρεί συνεχώς, έχει βάση στην Κύπρο, έχει αεροπορία στην Κύπρο, είναι μέρος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι νατοϊκή χώρα, η Ελλάδα είναι νατοϊκή χώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία γιατί δεν είναι στο ΝΑΤΟ, ένα το ερώτημα, και δεύτερον, γιατί δεν αρχίζουμε να υπάρχουν φωνές εδώ στην Ελλάδα να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο και μετά να μιλήσουμε, να πούμε ότι είναι. Και ακούμε Έλληνες πολιτικούς να λένε μήπως αμοιβαίως, αν υποχωρήσουν τα αποβατικά της Τουρκίας, να αποφύγουν. Πασαρέλα είναι αυτό, πασαρέλα. Κάνουν δηλώσεις για να εγκριθούν από ξένα κέντρα. Είτε ως αρχηγή κομμάτων. Παρόδο, κύριε Κοκορίκο, και τα αποβατικά της Τουρκίας και η ενίσχυση των νησιών του Αιγαίου, των ελληνικών νησιών που έχουν τον πληθυσμό τους, που δεν είναι κάτι το αμφισβητούμενο και είναι με τις συνθήκες παγιωμένος ο εξοπλισμός τους, δεν έγιναν
με το ΝΑΤΟ να μην γνωρίζει. Έγιναν επειδή το ΝΑΤΟ γνώριζε και ήθελε να εξασφαλίσει το Αιγαίο. Και εν περιπτώσει η Ρωσία έπιανε κανένα νησάκι να είχε νατοϊκά, τουρκικά αποβατικά να το ανακαταλάβει. Έτσι άρχισε αυτό το θέμα και ο κύριος Ερντογάν πουλάει και λίγο στον κύριο Πούτιν αποκλεισμό του Αιγαίου, του νατοϊκού θεάτρου επιχειρήσεων Αιγαίου. Αυτά λοιπόν όλα. Κάποια κέντρα από τα πολύ απλά, ένα σύλλογος φίλων της Λιβύης και ένας σύλλογος, ένα think tank που να λέει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, γιατί έχουμε δει παγιωμένη κατάσταση τώρα τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο. Δεν έχει δημιουργηθεί. Άρα ούτε σε επίπεδο προπαγάνδας, ούτε σε επίπεδο σχεδιασμού, ούτε σε λόμπι, μόνο εκείνοι οι Ελληνοαμερικάνοι, τους οποίους... Τους οποίους και εγώ θα του... Θέλει για να αλλιεύσει και... κανένα χιλιάρι ψήφους, επειδή θα ψηφίσουν και, τη... και αυτοί. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην γίνει πάλι το ίδιο και με αυτούς τους, και με αυτή τη νέα γενιά των Ελληνοαμερικανών, όπως έγινε βέβαια και με την προηγούμενη γενιά με την Κύπρο, έτσι, που ακόμα περιμένουν τη βοήθεια από την Αθήνα. Η Κύπρος όμως κανονικά θα πρέπει από μόνη της να πάρει να προσανατολιστεί, θα πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει τη θάλασσα. Δεν κοιτάγανε ποτέ οι Κύπροι να γίνουν χερσαία δύναμη, ποτέ στην ιστορία. Πάντα είχαν ναυτικό μεγάλο και έχουν και σήμερα εμπορικό στόλο σχεδόν εισάξιο με τον ελληνικό. Και εφόσον έχουν 12.000 άνδρες στην Εθνοφρουρά και επαγγελματίες, το ναυτικό της Κύπρου με 12.000 άνδρες θα ήταν σαν το ελληνικό. Εισάξιο του ελληνικού. Τα λέω για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας τα μεγέθη. Έτσι. Και οι εφεδρείες μπορούν να φτάσουν στους 85.000 που λέγαμε προηγουμένως. Οι εφεδρείες στην ξηρά, έτσι, σε περίπτωση επιστράτευσης. Εάν πάρουν το πράσινο φως, να έχει η Κυπριακή Δημοκρατία ναυτικό και αεροπορικό. Ακριβώς. Και αυτά πάνε μαζί με μια αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ότι εγώ έτσι θα έρθω, αλλιώς δεν έρχομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρακίδη. Ελπίζουμε να δώσαμε καινούργια ερεθίσματα για συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Οι Κύπροι, αρκεί να μην ακυρώνουν την ιστορία τους, διότι έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, αλλά είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Θα το συζητήσουμε ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα για διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά.